Κύριε Κλιμάντζαλη, στώρα η Υπουργία της ΓΕΔΕΔΗ σήμερα το μήνυμα και το συμπέρασμα από την εικόνα στο εργατικό κέντρο Λαστή. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, υπάρχουν φοβερά προβλήματα, αντιμετωπίζει φοβερές δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Το περιμένουν νέοι φόροι, το περιμένουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και βέβαια ετοιμάζεται και ένα νομοσχέδιο το οποίο το πήραν προσωρινά πίσω σχετικά με το απεργιακό δικαίωμα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, και ο στόχος είναι στα επόμενα μέτρα, τα οποία σίγουρα θα εξοργήσουν τον κόσμο, να μην υπάρξει η δυνατότητα στοιχειωδώς να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι και να υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν θα λυθεί με κανέναν τρόπο και όλα αυτά τα οποία λένε περί εξόδου από το μνημόνιο είναι ουσιαστικά μεγάλα ψεύδη. Είναι σαν τα λόγια που έλεγε τότε ο Πρωθυπουργός ότι όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνουν πληστηριασμοί, και τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι τους κυνηγάνε. Βέβαια και το άλλο ζήτημα, το σημαντικό, είναι το θέμα του ασφαλιστικού και το ζήτημα των συντάξεων με τα καινούργια μέτρα, όπου ουσιαστικά θα πρέπει να φτάνει στα 72 ή στα 80 χρόνια για να πάρει μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή σύνταξη, και όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό καθεστώς, μια εκρηκτική κατάσταση η οποία είναι πολύ δυσίωνη για την επιβίωση των συμπολιτών μας. Δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει χώρος για να σταματήσουμε και να καθόμαστε απαθείς. Πρέπει να κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε, πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ορθούμε, να σταθούμε στα πόδια μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει θα αρετά και να ανακλέψουμε τις καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε όμως ότι η συμμετοχή του κόσμου φθήνει κατά το πέρασμα του χρόνου και δεν υπάρχει επί της ουσίας καμία αντίδραση από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς έχουν απογοητευτεί, έχουν παγώσει με αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν περιμένανε κάτι τέτοιο και ουσιαστικά περνάμε τη φάση του σοκ. Το ζήτημα είναι γρήγορα και όσο γίνεται πιο σύντομα να αντιμετωπίσουμε αυτή την ψυχολογική κατάσταση στον κόσμο, να σηκωθεί ο κόσμος, να καταλάβει ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν και στη δικιά του οικογένεια, στο δικό του σπίτι τα προβλήματα, και θα πρέπει να καταλάβει ότι με όποιο κόστος πρέπει να αντισταθεί.